Λίγο μετά τι 9 το πρωί και τα μέλη τη Ερευνητική Επιτροπή για την Οικονομία αναχωρούν από το Προεδρικό Μέγαρο, αναμένοντα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το μέλλον τη Επιτροπή του. Απόφαση που λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Κάτι συζήτηση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό κόλλημα με την παράλληλη έρευνα από την Ερευνητική Επιτροπή και ανακρίσεων από ποινικού ανακριτέ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συμβουλεύτηκε τον επικεφαλή τη νομική υπηρεσία, έκρινε ότι πέραν από την απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών, η πλήστοι από του όρου εντολή τη Ερευνητική Επιτροπή, όπω αυτοί καθορίστηκαν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπηρετούνται από τη συνέχιση τη έρευνα που διεξάγεται από τη διοριστή Ερευνητική Επιτροπή. Και ω εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει το έργο τη. Το Υπουργικό, τον έλαβε υπόψη του δύο παράγοντε. Ο ποινικών ανακριτών από το Γενικό Ισανγκελέα καλύπτει το κενό που δημιουργείται από την απόφαση της Ερευνητικής Επιτροπής. Οι εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής θα λειτουργούν υποβοηθητικά στις ποινικέ ανακρίσεις, ενώ η δημόσια ακρόαση από τη μια διασφαλίζει τη διαφάνεια και από την άλλη επιτελεί σημαντικό βοηθητικό ρόλο στις ανακρίσεις αυτές. Σε ερώτηση για πιθανή κλίση μαρτύρων στι δύο παράλληλε διαδικασίε, ο Υπουργό Δικαιοσύνη επανέλαβε πω δεν προκύπτει οποιοδήποτε νομικό κόλλημα από την παράλληλη διαρεύνηση. Επισημένοντα πω αν υπάρχει ζήτημα το οποίο θα εγερθεί, θα αποφασίσει η Επιτροπή αν θα συνεχίσει την έρευνά τη. Στο μεταξύ, ενώπιον τη Ερευνητική Επιτροπή, είναι προγραμματισμένο να καταθέσουν την ερχόμενη Δευτέρα τρία μέλη τη Επιτροπή Αμοιβών τη Τράπεζα Κύπρου: Η Ανδρέα Πίτα, Άννα και Μάνθο